όσοι έχουν αναλάβει εργολαβικά την επιχείρηση διάλυσης του ΠΑΣΟΚ, βλέποντας την υπεύθυνη και καταλυτική στάση μας, είναι αμήχανοι. Το ίδιο αμήχανοι υπήρξαν για λίγες μόνο μέρες και οι υπεργολάβοι της εσωτερικής υπονόμευσης που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πλέον ΠΑΣΟΚ, δεν μετέχουν στις διαδικασίες, ούτε έχουν το θάρρος να δηλώσουν ΠΑΣΟΚ, αλλά ασχολούνται μόνο με το ΠΑΣΟΚ από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γρήγορα επανήλθαν φυσικά στο έργο τους. Υπάρχουν 4-5 πρόσωπα αυτής της κατηγορίας, τετιμημένα του παρελθόντος, κυπουροί και αλεξιπτωτιστές, που τους τελευταίους πολλούς μήνες δεν έχουν πει ποτέ τίποτα το θετικό για το ΠΑΣΟΚ. Είναι ένας κινούμενος υπαινιγμός. Κάθε παρουσία τους προνομιακή, με άνεση χρόνου και χώρου στα μέσα ενημέρωσης, είναι ένα πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ. Βρέξει χιονίσει. Ό,τι και να συμβαίνει, ό,τι και να απασχολεί τον πολίτη, ό,τι υπεύθυνο και σοβαρό και να έχουμε πει και να έχουμε κάνει. Υπονομεύουν λοιπόν την παράταξη και στη συνέχεια ολοφύρονται για την προβληματική κατάσταση στην παράταξη στην οποία θεωρούν ότι ανήκουν. Είναι οι μητροκτόνοι που ζητούν την επίοικια του δικαστηρίου επειδή είναι ορφανοί. Εμείς, εσείς είστε η παράταξη και κανείς δεν μπορεί να σας απαξιώνει ή να σας χρησιμοποιεί ως πρόσχημα για την μικρή προσωπική του στρατηγική.